φύγαμε! Με 152 δρομείς να εκκινούν στον μεγάλο αγώνα των 23 χιλιόμετρων και 83 δρομείς περιπατητές στον μικρό αγώνα των 10 χιλιόμετρων, διεξήχθη ο 11ος πτώιος αγώνας δρόμου Ακρεφνίου στους δρόμους του όμορφου χωριού της Βιωτίας. Φέτος, η μεγάλη διαδρομή μίκρινε κατά 3 χιλιόμετρα και άλλαξε, με τους δρομείς όμως στο τέλος να δηλώνουν κουρασμένοι μεν, αλλά ευχαριστημένοι. Νικητής στον αγώνα των 23 χιλιόμετρων ήταν ο Δημήτρης Κοτσολάρης του ΣΧΟΠ Θήβας, ο οποίος κάλυψε την απόσταση σε 1 ώρα, 33 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Πρώτη γυναίκα ήταν η Ελένη Μπίσκα του Απόλλωνα Δυτικής Αττικής με χρόνο 1 ώρα, 55 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Στον μικρό αγώνα, νικητής ήταν ο Νίκος Δρούτσας, επίσης του Απόλλωνα Δυτικής Αττικής, ο οποίος κάλυψε τα 10 χιλιόμετρα σε 43 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Στις γυναίκες, πρώτη ήταν η Κλεοπάτρα Φραγκοπούλου των Βιωτών Ημεροδρόμων με χρόνο 50-51. Παράλληλα, διεξήχθησαν και αγώνας δρόμου 2 χιλιόμετρων για αρχάριους και αγώνας 500 μέτρων για παιδιά. Και τον 11ο πτώιο αγώνα δρόμου Ακρεφνίου διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Ακρεφνίου σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ερχομενού, την τοπική κοινότητα Ακρεφνίου και με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού Υπεραποστάσεων και του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Απόλλων Δυτικής Αττικής. Έχουμε κάνει αγώνα για αυτό το σύλλογο, έχουμε πάρει ένα κτίριο που ήταν εγκρεμισμένο, το έχουμε κάνει μουσείο φανταστικό, από τα καλύτερα κτίρια που υπάρχουν στην περιοχή. Και τώρα θέλουμε να το εξοπλίσουμε με το υλικά που έχουμε μέσα. Και για αυτό το λόγο διεξάγεται και ο αγώνας. Και ο αγώνας είναι συγκέντρωση χρημάτων. Έχουμε πολλούς εθελοντές, πολλοί βοηθάνε, χορηγεί πάρα πολύ. Και πάμε καλά. 11ος αγώνας είναι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ κόσμος έρχεται. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε να μείνουμε ευχαριστημένοι. Είναι από τις κορυφαίες εκδηλώσεις αθλητικές του Δήμου Ερχομενού. Είναι από τις εκδηλώσεις που μας κάνουν περήφανους. Γιατί πέρα από τη μεγάλη συμμετοχή που έχει από αθλητές, είναι πάρα πολύ μεγάλη και η συμμετοχή των εθελοντών, κατοίκων του Ακρεφνίου και των συλλόγων, που αποτελεί μια συνταγή που όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά δημιουργεί μια πετυχημένη εκδήλωση. Και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο έχει και περισσότερο κόσμο. Γι' αυτό άλλωστε και ο Δήμος και η τοπική κοινότητα Ακρεφνίου είναι από τους, μαζί με την Πρωτέρια βέβαια, είναι από τους κύριους χορηγούς στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Βοηθάω όσο μπορώ εδώ στο χωριό για αυτή την όμορφη εκδήλωση, μια και μου το ζητήσανε, βλέποντάς με σε έναν αγώνα εδώ στη Μενδενίτσα, ήρθαν, είδαν, έτυχε να είμαι στους διακριθέντες και ζητήσανε, λέει, δεν κάνουμε και στο χωριό έναν αντίστοιχο αγώνα. Και αμέσως από τον επόμενο χρόνο αρχίσαμε και κάνουμε αυτή την όμορφη εκδήλωση που αρέσει το χωριό και από τότε δεν είμαι μόνο εγώ. Έχουν βγει 50 δρομείς, 11ος φέτος ο αγώνας, θα ήταν 13ος αλλά δύο τους χάσαμε με τα χρόνια της πανδημίας. Έχω κερδίσει το πρώτο αγώνα που έγινε εδώ πέρα πριν κάποια χρόνια, τώρα θυμάμαι πριν πόσα χρόνια είναι. Ωραίος αγώνας, καινούρια διαδρομή, ωραία διαδρομή, την ευχαριστηθήκαμε και του χρόνου να είμαστε καλά με υγεία να ξανατρέξουμε. Σε σχέση με τις άλλες χρονιές ήταν λίγο πιο δύσκολη, απλά ήταν λιγότερα χιλιόμετρα, ήταν 23 αντί για 26. Αλλά ωραία ήταν, όλα στο πρόγραμμα για την προετοιμασία μας. Πολύ ωραίος ο δρόμος, είχε αρκετές ανηφόρες, ειδικά προς το τέλος. Αλλά όλα πήγαν καλά και μακάρι και του χρόνου να είναι καλά οι διοργανωτές και συγχαρητήρια να το διοργανώσουν και να έρθουμε πάλι. Έχει αλλάξει. Πέρυσι ήταν 26,5 περίπου χιλιόμετρα. Είχα έρθει και πέρυσι. Φέτος είναι 23, αλλά θεωρώ ότι είχε πολύ περισσότερες ανηφόρες φέτος παρά πέρυσι. Η στόχη μου να κάνω ένα καλό χρόνο στο αθλητικό μαραθώνιο φέτος και πάμε και για πολύ περισσότερα χιλιόμετρα. Είμαι αθλούμενος, μοτοτεχνίτης σε επάγγελμα. Έχω βρει αυτόν τον τρόπο εκτόνωσης από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ο κόσμος να κινητοποιείται και να αθλείται για να μπορεί να διατηρεί την υγεία του και την καλή του φυσική κατάσταση. Οργανώνεται από φίλο σύλλογο και από γνωστούς ανθρώπους στο δρομικό κίνημα. Προσπαθούμε να τον υποστηρίξουμε. Και πέρα από την προβολή της τοπικής κοινωνίας και τη ζεστασιά που αγκαλιάζει τους αγώνες, νομίζω είναι συνθήκες που και προβάλλονται ο αγώνας και προβάλλεται και ο αθλητισμός γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Είναι τα 10 χιλιόμετρα, τα λατρεύω, είναι ο αγαπημένος μου αγώνας εδώ στον Πτώιο. Το κάνω χρόνια τώρα.
Αναλόγως, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, δεν με πειράζει τι θέση θα πάρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους τους ανθρώπους εδώ, πολύ καλή διοργάνωση. Το βουνό είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από το δρόμο. Ξεχνιέσαι από όλα, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχουν τόσες δυσκολίες και με τις καραντίνες και αυτά, ο κόσμος τώρα έχει ξεφύγει, έρχεται πιο πολύ να τρέξει. Αυτό έχω παρατηρήσει και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για εμάς, τους αθλητές. Τώρα πάμε για μαραθώνιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελλάδας.